πρώτα δύο μιλητές και τοποθετήθηκε αυτός. Μετά, επειδή είχε ανηλυμένη υποχρέωση, έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα μια νέα λειτουργία του κινήματος, γιατί σαφώς το κόμμα δεν είναι κυβέρνηση, έχει μια άλλη λειτουργία, είναι, θα έλεγα, η ψυχή του κινήματος, δεν είναι η διαχείριση του κράτους. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή επικοδομητική συζήτηση και επαφή με τους αρμόδιους αυτούς υπουργούς μας και μπορώ να πω ότι φεύγοντας από την Αθήνα έρχομαι πιο αισιόδοξος, με περισσότερες δυνάμεις και θα έλεγα και πιο αποφασισμένος προκειμένου να γίνουν κάποια πράγματα, όχι για την εξυπηρέτηση, να το πούμε έτσι, για το κομματικό πασόκ του κινήματος, του κόμματός μας, αλλά για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Για να γίνουμε πιο, να πάμε πιο κοντά στους τηλεθεατές μας. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το νέο πρόσωπο του Καλλικράτη, του Καποδίστρια 2 νυν Καλλικράτη. Δηλαδή, λένε ότι αντί για 1.100-1.050 δήμους θα έχουμε, άλλοι λένε 500, άλλοι λένε 350, άλλοι λένε 250. Τελικά σας δώσανε την εικόνα μια, ας το πούμε, έστω και θολή, αλλά τουλάχιστον πιο συγκεκριμένη εικόνα, το τι μέλη γενέστε με τις συνενώσεις και ποια θα είναι τα στοιχεία που θα αποτελέσουν αιτία για να γίνει μια συνένωση σε έναν δήμο. Δηλαδή λένε ότι δεν θα υπάρξει δήμος εάν δεν έχει 30.000 πληθυσμό, κατελάχιστο. Αληθεύει αυτό? Τι αποκομίσατε, για πέστε μας. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο Καλλικράτης δεν ονομάστηκε σχέδιο Καποδίστριας 2, ενώ θα μπορούσε να ονομαστεί έτσι, γιατί δεν έχει καμία σχέση ο Καλλικράτης με τον Καποδίστρια 1. Πλην, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, το θέμα των συνενώσεων. Είναι μια άλλη διαφορετική φιλοσοφία, έρχεται να θεραπεύσει τα αρνητικά του Καποδίστρια 1 που υπήρχαν. Ποια είναι αυτά? Θα έλεγα, ας πούμε, ότι τα χωριά εγκατελείφθησαν. Είναι ένα αρνητικό. Εγκατελείφθησαν λόγω της συνένωσης? Ναι, διότι εδόθη βάρος στο κέντρο, στο κεφαλοχώρι, ας το πούμε έτσι, με αποτέλεσμα που έγινε ο Δήμος, δηλαδή η έδρα του Δήμου. Ναι, η έδρα του Δήμου πραγματικά αναπτύχθη. Θα μπορούσε και αυτή, άμα είχε μείνει στο μέγεθος στο παλιό, να είχαν όλοι μαζί αποδομηθεί, να έχουν μια υπανάπτυξη. Ναι. Πραγματικά όμως με τον Καποδίστρια, που ήταν μια κατάκτηση της εποχής του, υπήρξε μια σοβαρή, και με τις υπηρεσίες που έκρυψαν από τον Καποδίστρια 1, υπηρεσίες στους αγρότες, αναπτύξαν τα κεφαλοχώρια ή, αν θέλετε, οι κομοπόλεις και οι πόλεις που είχαν τις έδρες, αλλά υπήρξαν και ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα τα οποία παραμελήθησαν. Μάλιστα. Εδώ τώρα, ένα από όλα αυτά είναι ότι και τα χωριά μας, τα απομεμακρυσμένα, γίνονται κύτταρα στα οποία θα απολαμβάνεται όχι μόνο τα καλά της έδρας ενός Δήμου, αλλά και όλες τις διοικητικές υποδεσίες. Το πώς θα γίνει, να το πούμε παρακάτω. Να το πούμε τώρα. Τώρα και το συζητάμε. Ένα θέμα. Ναι. Έχουμε ένα χωριό, α πάρουμε τη Λακωνία, έτσι. Ναι, α πάρουμε τη Βαρβίτσα. Η Βαρβίτσα το χειμώνα πόσους κατοίκους έχει? 10. Πόσους έχει το καλοκαίρι? 400. 400. Ναι. Το χειμώνα, επομένως, αυτή το δημοτικό διαμέρισμα δεν έχει ανάγκη από κάποιες υπηρεσίες διοικητικές. Ποιος θα ζητήσει ένα χαρτί, ποιος θα ζητήσει, θα είναι λίγοι αυτοί. Εδώ έρχεται τώρα και εγκαταστεί και στο τελευταίο χωριό ή ηλεκτρονικό, δηλαδή, ΚΕΠ, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σε όλα τα χωριά θα υπάρχει ηλεκτρονικό ΚΕΠ, ναι, δηλαδή μία υπάλληλος, η οποία θα διεκπληρώνει όλες τις υπηρεσίες. Και πού θα πηγαίνει το χειμώνα αυτή η υπάλληλος? Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να εξυπηρετηθεί σε επίπεδο ΚΕΠ, θα πηγαίνει κάπου αλλού. Εάν υπάρχει όμως ενδιαφέρον, θα παραμένει και το χειμώνα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το είχε ο Καποδίστρια 1. Αυτό είναι το ένα. Αλλά έχει και μια σειρά και από άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό το άτομο θα είναι υπάλληλος. Θα είναι υπάλληλος του Δήμου. Βεβαίως. Αλλά θα είναι από το χωριό αυτό? Όχι, κοιτάξτε, εδώ εκτός των άλλων γίνεται μια οικονομία κλίμακας. Δηλαδή θα δημιουργηθούν υπηρεσίες κατά θέμα. Ας πούμε μια τεχνική υπηρεσία που θα είναι οργανωμένη με προσωπικό, με τα μηχανήματα μαζεμένα.
Το ίδιο θα γίνει και με το οικονομικό λογιστήριό της, με τις μελέτες της και φυσικά και θα έχει και τον τομέα τον διαδικτυακό, τους κομπιουτεράδες να τους πούμε έτσι απλά, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τον κόσμο. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει μόνο με την συγχώνευση των επιμέρους υπηρεσιών των υπαρχόντων δήμων, αλλά θα γίνει και με προσωπικό, το οποίο θα μεταβιβαστεί στους δήμους αυτούς τους ισχυρούς, ενώ μιλάμε τώρα για τον πρώτο βαθμό, από τις νομαρχίες. Θα υπάρχει στην νομαρχική αυτοδιοίκηση, θα δοθούν από την νομαρχική αυτοδιοίκηση υπηρεσίες, προσωπικό και εξοπλισμός αντίστοιχος, δηλαδή θα δοθεί αρμοδιότητες στους αυτούς τους ισχυρούς δήμους. Και για να μην αφήσουμε τώρα και την άλλη την περίπτωση, δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που θα είναι πια η περιφέρεια, ναι. Καταργείται. Ναι, και πάμε στην περιφέρεια. Ναι. Σαν πρώτη φάση λοιπόν είναι αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα σας είπα. Τώρα, με το πρόγραμμα αυτό Καποδίστριας που είναι όπως είπαμε μια νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, πρώτου βαθμού που είναι η Δήμη, δευτέρου βαθμού που είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πια με το νέο σχέδιο, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι μερικοί που δεν το ξέρουν. Ναι, είναι καινούριες ιδέες και καινούρια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, δεν τα έχουμε βιώσει. Να πούμε λοιπόν ότι, να το πάρουμε από την αρχή τότε να ξεκινήσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος μας. Ναι, ναι. Το κράτος έχει υποσχεθεί το ΠΑΣΟΚ με προεκλογικά και πήρε ας πούμε και το χρήμα να εφαρμόσει. Και τι είπε. Θέλει να φτιάξει ένα κράτος που να σέβεται, να στηρίζει και να προστατεύει τον πολίτη. Έτσι. Επίσης θέλει να υπηρετεί ασφαλώς το δημόσιο συμφέρον. Και επίσης θέλει να εφαρμόσει αξιοκρατία. Γι' αυτό ο Ραγκούσης έκανε το νόμο για τον ΑΣΕΠ, το νέο που έφτιαξε. Δεν θα υπάρχει ρουσφετοκρατία. Φτιάχνει το αξιοκρατικό νομοσχέδιο που πέρασε ήδη για τις προσλήψεις, αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργήσει και με απόλυτη διαφάνεια η δημόσια διοίκηση μέσα από την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των προσώπων δημοσίου δικαίου, δηλαδή του κράτους όλου, αλλά και των τοπικών αυτοδιοίκησης στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Τώρα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών και λέει θα προχωρήσω τώρα να υλοποιήσω το πρόγραμμά μου που αφορά, πέρα από το επιτελικό κράτος που ήδη ο Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, έκανε ο λιγομελέστερο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι πρώτη φορά που είναι τόσο λιγομελές, θέλουμε ένα επιτελικό κράτος, το υλοποιεί αυτό, επιδέχεται και περισσότερη βελτίωση. Για πρώτη φάση έκανε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο. Και δεύτερον, αποκεντρωμένο κράτος, το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ισχυρούς δήμους, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, το υλοποιεί με το σχέδιο Καλλικράτης και ερετή περιφέρεια και ερετό περιφερειακό συμβούλιο που πρώτα δεν ήταν, το οποίο του δίνει και αυτού δύναμη και φτιάχνει την ερετή περιφέρεια και τον ερετό περιφερειακό, καταργώντας τον ερετό νομάρχη, γιατί τώρα πια ο δεύτερη αυτοδιοίκηση θα είναι η ερετή περιφέρεια. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε λοιπόν. Τι είχαμε πρώτα. Είχαμε. Όχι, άστο το τι είχαμε. Το ξέρουμε το τι είχαμε. Ναι, ναι. Να πούμε τι θα έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν από 1034 δήμους που ήταν μέχρι πρότινος. Ναι. Θα φτάσουν οι Δήμοι, σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι 370 Δήμους θα έχει η Ελλάδα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το σχέδιο. Επίσης, από 76 ΟΤΑ Β' βαθμού, ή μάλλον εδώ θα λέγαμε, έχουμε 54 νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, ναι. Έχουμε 3 διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις και 13 επαρχία. Όλα αυτά είναι 74. Αυτά τα 74 λοιπόν του δεύτερου βαθμού, τα συμπυκνώνει το ανώτερο σε 13, όσο είναι οι σημερινές περιφέρειες. Και λέει το ανώτερο, γιατί μπορεί να είναι και λιγότερο. Ναι, μα αυτό εδώ θα έλεγα λοιπόν, εδώ κάναμε και εμείς μια παρέμβαση στα Λάκωνες. Επειδή οι Λάκωνες, η Μεσίνη και άλλοι νομοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, βάλαμε θέμα στο Ραγκούση, ότι εμείς θέλουμε μια περιφέρεια Πελοποννήσου ενιαία και αδιέρετη. Δεν μπορεί η περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι διασπασμένη στα δύο. Τι πάει να πει η Ηλία και η Αχαΐα, άλλη περιφέρεια. Να παραμείνει δηλαδή η τώρα το Κιάτο, από το Αίγιο, είναι άλλη περιφέρεια. Και είπαμε λοιπόν για λόγους αναπτυξιακούς, πολιτιστικούς και εν γέννη ας πούμε να υπάρξει, διατυπώσαμε το αίτημα, να γίνει μια ενιαία περιφέρεια Πελοποννήσου. Είπαμε κι άλλα. Ενιαία περιφέρεια Πελοποννήσου
που να συμπεριλαμβάνει όλη την Πελοπόννησο. Και την Αχαΐα και ασφαλώς, την Υγεία. Ναι. Και μάλιστα υπήρχε και κάποιες απόψεις ότι η περιφέρεια, παραδείγματος χάρη των Ιωνίων, που είναι για να πάει ένας από την Κεφαλονιά να κάνει μια δουλειά.